Γεια μου, ακούγεται. Άμα δεν θέλω να δω 100, Άμα ακούγεται, στείλτε 100. Πολλά 100. Ωραία, φαντάζομαι ακούγεται. Λοιπόν, μάγκε μου, σήμερα Δευτέρα, 27 Απριλίου, 2020, μέρες καραντίνας, ευχόμαι να είστε όλοι καλά, στο μυαλό πάνω απ' όλα, γιατί τώρα μένουμε μέσα στο μυαλό μας. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, Αυτό τον καιρό. Α, <clears throat> τώρα, σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο σπουδαίο, μια μεγάλη ιστορία, μια αληθινή ιστορία, Πέρα για πέρα αληθινή. Α, να πούμε λιγάκι τα νέα μας. Σήμερα ηχογράφησα ένα τραγούδι. Α, θα το στείλω αργότερα στον ηχοκράτορα να αρχίσει να μιξάρει. Ο Χαρμάνης έβγαλε το, το εξώφυλλο, το ανακοίνωσε πλέον. Είδα ακόμα και τον Ηλία κάπου μέσα στο Instagram να διαφημίζει το τίγρες ποράκια σαν να το σαπορτάρει και αυτός πλέον. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Όσοι θέλετε να ψηφίσετε, θα πάτε στο κανάλι μου στο YouTube που λέγεται Channel και θα πατήσετε ένα κουμπάκι που λέγεται Κοινότητα. Μόλις μπείτε στην κοινότητα, θα σκρολάρετε κάτω και λίγο πιο κάτω θα δείτε κάπου που έχει κάτι σαν ένα δημοψήφισμα. Αυτό το δημοψήφισμα θα κλείσει στους 10.000 όταν ψηφίσουν 10.000 άτομα. Τότε θα βγει και το άλμπουμ. Ή θα είναι η μοίρα του αυτού, αυτού που θα βγει. Α, ωραία λοιπόν γουστάρουμε όλοι πάμε σιγά σιγά στην ιστοριούλα μας ήτανε τώρα πάμε πίσω στις χρονιές ήταν ακριβώς πάνω στη φάση που είχε είχαν βγει είχε βγει το Πάσα μάνια είχε βγει το κάποιο από αυτά τα τα beefs με τον μηδενιστή πρέπει να έχει βγει το το Μαραντόνα πρέπει να έχει βγει και το Μαρατόνα. ήταν εκείνη την εποχή και μια μέρα δέχομαι ένα τηλεφώνημα παιδιά και είναι ένας άνθρωπος τέλος πάντων που δεν είναι, ρε παιδί, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν για κάποιες δουλειές. Και ποια είναι να μου πει ότι, κοίτα να δεις, μπαίνεις λίγο στο YouTube και γράφεις από κάτω κακά σχόλια στον υποχθόνιο και πρέπει αυτό να σταματήσει. Δεν συγγνώμη ρε παιδιά. Εγώ μπαίνω στο YouTube και γράφω Λέει ναι, λέει στο. Λέω Μαγόδι, δεν κάνω τίποτα από αυτό. Δεν, δεν το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα. Να ξέρει, λέει ο φίλο μίλησε με κάποιου ανθρώπου στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη μετά μίλησανε με ανθρώπου στην Αθήνα και με βρήκανε να με πάρουν τηλέφωνο. Λέω εντάξει, δε Μαγκά, θα το τακτοποιήσω, θα, θα τον πάρω τηλέφωνο, να δω τι γίνεται. Το παίρνω τηλέφωνο, σε παίρνω θυμάσαι και μου έλεγες Τάκι μου, όχι εγώ Τάκι μου, με πιέσαν εδώ τα παιδιά, ο Light πήγε να τα φορτώσει το πιτσιρικά του, στο Light. Δεν είπα του λέω να με πάρεις ένα τηλέφωνο, του λέω σε έχω βοηθήσει, του λέω και εσύ μου βάζεις, του λέω μπράβο στις νύχτας να με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Του λέω δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Όχι, όχι εγώ, όχι εγώ και δεν είναι έτσι Τάκι μου. Φίλε μου, εγώ σε έχω βοηθήσει, σου έχω προσφέρει, σε έχω πάρει μαζί μου σε αυτό το ταξίδι, το ζητανή ταξίδι, και εσένα και τον αδερφό σου. Σε έχω κοιμήσει σπίτι μου. Σου έχω γνωρίσει ανθρώπου εδώ, που δουλειέ εδώ. Δεν μπορείς, φίλε, να, με, να βάζεις να με παίρνουν ένα τηλέφωνο. μπράβη και να δίνεις δικαιώματα από εδώ και από εκεί. Και στο χαπί στο τηλέφωνο, ότι όταν θα σε πετύχω θα τα απούμε. Και έτυχε στο Zitani Live. Αυτή είναι. Τώρα άμα το πουκάμισό μου ήταν ξεκούμποτο ή σκισμένο ή λερωμένο αυτό δεν, πιστεύω δεν έχει να λέει τίποτα. Ούτε μεθυσμένος ήμουνα. Ούτε τίποτα από αυτά που λέει. Είναι όλα ψέματα. Αλλά ρε φίλε φαντάσου τι άνθρωπος είσαι για να βγεις και να κάνεις κάτι σε έναν άνθρωπο που δεν φάει μαζί. Που σου προσφέρει. Δεν ξέρω τι σου φούσκωσε φίλε τα μυαλά, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα που κάνεις. Α, όλοι έχουν να πούνε κάτι για σένα από πίσω σου. Σε ένα σημείο είχα βαρεθεί να σε δικαιολογώ. Ο Μίδε λέει ότι είσαι παθολογικός ψεύτης. Ότι το έχεις δηλαδή 100% μέσα σου. Και ότι το κάνει χωρί να υπάρχει κακό σκοπό. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, εκεί να πει ένα ψέμα, αλλά να βάλει να πάρουν τηλέφωνο. Είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι. Οπότε, εγώ από εκεί και πέρα είπα: Σταματάω, δεν θέλω και καμία επαφή με ζητάνη. Και κάνω τη φάση μου με δικού μου ανθρώπου, με άλλου, με μόνο μου. κοιτάνε πολύ στενά χώρα Αυτή είναι όλη η ιστορία με τον ύπο που θέλατε όλοι να μάθετε τι είχε κάνει ο άνθρωπο. Αυτό έκανε και προφανώ ντρεπόταν να το πει, που να βγει να πει ότι ο Τάκη τσαντίστηκε μαζί μου επειδή του βάλα να τον παίρνουν τηλέφωνο μπράβι. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα. Ότι <laughs> αργότερα μετά που εγώ είχα κάτι δουλειέ στη Θεσσαλονίκη, εγώ αυτού του ανθρώπου του γνώρισα τελικά. Και πιάμε καφέ μαζί, συζητήσαμε, γίναμε και φίλοι. Λοιπόν, και ρε φίλε, αυτό που έχω να πω είναι το εξή: Ότι ακόμα και με αυτού τσακώθηκε, ρε φίλε, και σε ψάχνουν ακόμα και αυτοί. Έπαιξε σπουστιά ακόμα και σε αυτού. Δεν ξέρω, αυτό λέει πάρα πολλά για το τι άνθρωπο είσαι. Ελπίζω να σε φωτίσει ο Θεό να τα καταφέρει, ξέρω εγώ, να, να βρει το φω, <χαι> γιατί στο σκοτάδι ζει και σκοτάδι φέρνει. Να συναχώρεσαι πάρα πολύ τάσου, με αυτό που έκανε. Τόσο πολύ που βγήκα και εγώ έξω από τα ρούχα μου. Και δεν έφαγε ούτε κανένα μπουκέτο σοβαρό, δεν είναι τίποτα. Μια φάπα, μια σπρωξιά έφαγε. Και την αναστάτωση, αυτό ήταν όλο. Δεν είμαι εγώ κανένα ξυλοδάρτη. Δεν, δεν κοπανάω να στείλω κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Εγώ δεν έχω παίξει ξύλο στη ζωή μου. <συσκένει> Αλλά εσύ Έχεις τραβήξει και εσύ πολλά. Εγώ ξέρω. Και παίρνει μετά τηλέφωνο τι να σε σώσει. Πρέπει να έχουμε λίγο κακό σήμα μάλλον, γιατί είδα ότι κάτι μάλλον έχει κοπεί. Λοιπόν, έλεγα ότι και σένα σου έχουν κάνει πράγματα. Εγώ τα ξέρω. Και σε πορπαγκάζ έχουν βάλει και στο βουνό σου έχουν πάει. Τα, τα έχεις περάσει και εσύ αυτά. Αλλά όχι στα αδέρφια, φίλε. Αδερφέ, όχι στους φίλους. Όχι, όχι ο ένα τον άλλον, στο ίδιο group. Εντάξει, είχαμε τι μαλακίε μα, αλλά δεν φτάσαμε ποτέ εκεί. Θε να το πα εκεί. Πε okay, πες μου εσύ, ρε φίλε, που βλέπει την εκπομπή σήμερα. Άμα κάποιο ρε φίλε σου έκανε αυτό το πράγμα, όταν τον έβρισκε από μπροστά, δεν θα του δίνει και δύο μπάτσε. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά. και πρέπει να μάθει να συγχωρεί, αλλά ρε φίλε, ξέρω εγώ. Εγώ έχω παιδιά, δεν μπορεί να με μπλέξει εμένα σε αυτή τη φάση. Ειδικά τώρα που στην Αθήνα σκοτώνονται για πλάκα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, με οικογένεια από πίσω, να σε έχω βοηθήσει, φίλε γάμισέ τα. Αυτό είναι. Και όσο για βρωμιές και τέτοια, θα σας πω και μια ιστορία. Σε ένα φίλο, είχε πάει και είχε μείνει και τον φιλοξένησε και ήταν καλοκαίρι. Μετά όταν ήρθε ο χειμώνας, που είχε φύγει, τον είχαν φιλοξενήσει μια-δύο μέρες λέει, ανάβουν τα καλωρί... Όποτε ανάβουν τα καλωρί, βγαίνει μια μπόχα. Και τι είχε πάει και είχε κάνει. Είχε βάλει λέει, κάτι κάλτσε μέσα στο καλωριφέρ που βρωμάγανε και μόλι άναψε ζέστη άρχισε να βρωμάει παντού. Μιλάμε για τέτοια πράγματα σε σπίτια που το φιλοξενούσαν. Ε, από ανθρώπου από τον group μέσα να, ε, να τον φιλοξενεί και να σου κλέβει που και τέτοια ο άνθρωπο. Τα ξέρει πολύ καλά και μετά τα χάριζε στι γκόμενε Μιλάμε για απίστευτα πράγματα μέσα στα χρόνια. Οπότε, Τάσο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Κοίτα λιγάκι να βρίσκεσαι στο δρόμο σου πιο σωστά. Εγώ δεν ήθελα να φτάσουμε εδώ. Πραγματικά δεν ήθελα να φτάσουμε εδώ. Σου δώσα και την ευκαιρία να βγεις να το πεις εσύ σαν άντρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάτι... Κάτι έχει χαλάσει μέσα σου. Με ξενερώνει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Με ξενερώνει. Γι' αυτό δεν θέλω να είμαι στου Ζητανοί. Επειδή ξηγέσαι έτσι. Και να σου πω κάτι. Και ο μη δεν ξηγείται μερικέ φορέ έτσι. Και εγώ δεν ξηγέμαι έτσι καμιά φορά. Και εγώ στο τέλο δεν σα έγραφα πάντα στα αρχίδια μου. Δεν ξέρω, προσπάθησα πάντως για ό... Δεν περίμενα ποτέ κάποιο από τον group να θέλει να το φτάσουμε τώρα με να παίρνουμε τηλέφωνα η μπράβη και να... Να... να, να, το έχουμε σε αυτό το στυλ, ξέρω εγώ. Μα είναι δυνατόν. Είσαι απαράδεκτο, Τάσο. Και αυτά που πήγε και είπε εκεί πέρα στι Λουμπίνε, είσαι απαράδεκτο. Και πήρε και η μπάλα του Χαρμάνι που ξέρει ο Χαρμάνη είναι ο πιο διπλωμάτης από όλου. Και τώρα ψάχνει να σε κοπανίσει. Και ξέρει ο Χαρμάνη πώ κοπανάει όλε αυτέ τι φορέ που σου έχει σώσει. Ξέρει. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον ρε φίλε, ακού. Πήγαινε μάθηση, ξέρω εγώ, box και τέτοια. Και παίζα το τσαμπουκά με τα δικά σου αρχιδιά, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Από τα πιο άσχημα πράγματα που έχουν γίνει στη μουσική μου τέτοια. Δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν, δεν το, φανταζόμουν ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο. Και λέω, κοίτα να δεις να μου τα σούλεις. Πώς την είδα. Δεν είναι απίστευτο. Πραγματικά αυτό τα τάκι πατατάκι, ξέρω εγώ και το... Με τα τσακίρι ή ό,τι άλλο θέλει να πει, ξέρω εγώ με του και αυτά. Δεν με νοιάζει, φίλε. Δεν, πραγματικά δεν με νοιάζει. Έχουνε πλάκα αυτά. Εδώ λέμε για τα αληθινά πράγματα, αληθινού λόγου. Ντρεπόσουν να πει, σε είδα πώς ήσουν στο Λούμπεν, πω από Παναγία μου, κάτι έχει πάθει. Είδα, έφτιαξε τα δόντια σου μπροστά, έβαλε, ξέρω εγώ, είναι όλα θήκες. Ε, το κενό που είχε εκεί ανάμεσα πλέον δεν υπάρχει. Το είδα καλά, έκανες να τα πλένεις γιατί οι θήκες είναι λίγο περίεργες. Ξέρεις τι, αυτό θα έπρεπε να το μοιραστώ και πιστεύω με τον κόσμο. Τη μέρα που έγινε αυτό στο live, στο, στο ΆΚΑ που παίζαμε και έφυγες À, να ξέρεις ότι έχει μια ευκαιρία να τα βρεις μαζί μου άμα καθώς σε αυτό το live και παίζα στο κετσακωμένη. Σηκώθηκε, έφυγε, απογοήτευσε τον κόσμο. Ραπάραμε εμεί τα κουπλέ σου. Δεν πειράζει. Ήθελε να φύγει, δεν ένιωθε καλά. Πώ να νιώσει καλά, Πώ να νιώσει καλά. Ο αδερφό σου, ο Λάζος, ήρθε και μου δώσε το χέρι και μου είπε καλά του έκανες, είναι απίστευτο ο καταχθόνιος. Και μου λέει καλά του έκανες, το είχαμε βάλει και εμείς λέει κολό και, εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτά είναι η αλήθεια που κάποιοι ρωτάνε. Τι έγινε με τον υποχθόνιο, γιατί ο υποχθόνιος αυτό, γιατί ο υποχθόνιος έχει προβλήματα το παιδί. Έχει προβλήματα σεβασμού, δεν ξέρει, δεν έχει αξίες μέσα του, κάτι τρέχει. Και τελικά, άκουστε εδώ, ε, θα σας πω και το πιο αστείο της υπόθεσης. Όλο αυτό έγινε λοιπόν για ένα λογαριασμό, ο οποίος δεν είχε ούτε ένα περιεχόμενο κάτι μέσα στο YouTube και δεν υπήρχε και τέτοιο, πες το... Α καμία ανάμιξη με εμένα. Έχει μόνο τη φωτογραφία μου και έλεγε τα κιτσάν και κάποιο έβριζε. Και από ό,τι υποπτεύουμε πρέπει να ήταν ο Δημήτρη Αρνάουτη Οικονομάκη. Αυτό το πειραχτήρι που όλη τη μέρα κάθεται στο κουμπί για τον κόσμο και κάνει τρελό. Και γαμίθηκε όλη η φάση. Σου λέω, Τάσο, ξέρω ότι σου έχουν κάνει παρόμοια πράγματα, αλλά όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, την αλυσίδα του μίσους πρέπει να τη σπάμε. Όχι να τη συνεχίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ θέλω να τη, να, τη, να τη σπάσω τώρα αυτή την αλυσίδα του μίσου. Και να ξέρεις ότι βαθιά μέσα μου σε συγχωρώ, απλά δεν θέλω πάρε εδώ σε μαζί σου. Σε συγχωρώ, αλλά δεν αντέχω άλλο τη φάση σου. Δεν με νοιάζει, βγες και πέσω ό,τι θέλεις, κάντε το συζήτηση, κάντε το μεμ, κάντε το ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα, σοβαρά. Αλλά επειδή νιώθω καθαρός μέσα μου και καθαρίζω και βγάζω και βγάζω και βγάζω, το έβγαλα αυτό εδώ μπροστά σε όλους, να ξέρετε. Αυτό έγινε με τον Τάσο, γι' αυτό του την έκανα εκείνη τη μέρα. Και θα σου πω, άμα ήταν άλλο και λίγα ήταν. Και λίγα σου κάνα. Δεν σου κάνα τίποτα. Μια σπροξιά έφαγε και μια μπάτσα σιγά. Άρετας. Το, το new wave, αυτή η μαλακία σε έφαγε. Και έφαγε και το συγκρότημα, μας πήρε όλους μαζί πήγες μετά ξέρω εγώ α, έβγαλες όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες εκεί πέρα μέσα από την Capital μετά σου πήρανε την Capital μέσα από τα χέρια την πουλήσαν αλλού εσένα δεν σε πήρανε την έφαγες κι εσύ μαλακία έπρεπε να το κρατήσεις δεν σε θέλανε μαζί τους Κάτι κάνει, άλλαξε το φίλο. Σοβαρά. Άλλαξε το, άλλαξε το. Αυτά έχω να πω. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν όλοι περιμένατε. Είσαστε μέσα τώρα σχεδόν 3.000 άτομα. 2.900 μου γράφει εδώ. Με 703 likes. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Να ψηφίσετε. Να πείσετε έναν φίλο σας να κάνει και αυτό subscribe για το καλό του. Α, θέλω να κάνω μια ερώτηση, μάλλον θα σας ρωτήσω στην κοινότητα μόνο για τους εκλεκτούς. Θα σας ρωτήσω τι θα προτιμούσατε να δώσω περισσότερη βάση αυτόν τον καιρό που έχουμε το αραλίκι μας. Να κάνω ένα Τάκι Τσάν με DJ Alex album ή να κάνω ένα μαζί με τον Χαρμάνη και τον DJ Alex. Ο Χαρμάνης απ' την άλλη έχει βγάλει επεισόδιο πάλι σήμερα, έχει βγάλει και προχθές. Τάσο σου στείλε και σένα ένα μήνυμα από ένα επεισόδιο. Το είδες. <coughs> Τέλος πάντων, αυτά είναι. Uh, subscribe όπως είπαμε, like, ψηφίστε. Αυτά. Ακόμα δεν έχει κλείσει 20 λεπτά, να το κρατήσω λίγο ακόμα. Στείλτε ένα 100%. Να αναλύσουμε λίγο ακόμα τον υποχθόνιο. Στείλτε 100 άμα θέλετε να συνεχίσουμε λίγο. Δεν βλέπω 100. Ωραία, ωραία. Θέλετε λίγο ακόμα. Σας βλέπω. Είσαστε εδώ κοσμάκι, έτσι όχι για αστεία. 3.000 άτομα. άτομα, τηλεοπτική εκπομπή φάση γίναμε εδώ. Λοιπόν, ας πούμε λίγο ακόμα για τον Τάσο. Ο Τάσος έχει καλό flow στο rap, αλλά πήγε και κάνει τώρα αυτά τα καινούργια, εντάξει. Φαντάσου είναι και δύο χρόνια μεγαλύτερός μου, δηλαδή τώρα αυτός πρέπει να πηγαίνει για 43. Είσαι μεγάλος ρε φίλε. Δεν σε παίρνει τώρα σοβαρά κανένας με αυτά που κάνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Βγάλει ένα hip hop album. Βγάλει ένα hip hop album. Έχεις τα μέσα. Θα έχει κουριάσει λίγο στην αρχή, αλλά μετά με τον καιρό θα το βρίσκεις. <laughs> Μπα και λίγο την κατάσταση. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο πώς κρεμάς αυτούς που σε έχουν βοηθήσει, πώς την, πώς την άκουσες. Θυμάσαι μια φορά ένα σκηνικό. Θυμάσαι μια συναυλία στο Αν, κάτω εκεί στο υπόγειο, που ήμασταν εκεί μπροστά από το μπαρ και είχαν έρθει κάτι πιτσιρικάδες και όλο κάτι μας λέγανε και θέλανε φωτογραφία, θέλανε κάτι, ξέρω εγώ, και με παίρνει εσύ. Μου λες, γυρνά, από εδώ και μου, με γυρνάς πλάτη αυτούς και μου λες, να δεις πως το έχεις πει. Τάκη, μην μιλάς σε αυτούς. Αυτοί δεν είναι, αυτοί είναι fans. Μη τους δίνει σημασία, αντίβα φάση. Του λέω, τι λες ρε, πας καλά. Αυτή είναι η φάση μου, ο κόσμος μου. Σε αυτούς δεν θα μιλήσω. Και του λέω, άραξε. Και άραξα με τον κόσμο. Δεν είναι πράγματα αυτά, φίλε. <laughs> Χαϊλίκια. Εντάξει, <laughs> χαϊλίκι, χαϊλίκι. Το παίζει από τη μία ότι είσαι κοκκούμ φάση, μετά μου την παίζει με τα χρυσά και το, τα ρολόγια. προωθείς αυτό το πράγμα φώναζες πολιτικά ξέρω εγώ να ψηφίσουν Σύριζα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω ρε φιλέ. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Κάντο για, για το, καλό το δικό σου. <συλίξε> Αλλάξε λίγο. Και σου λέω δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Και εγώ μαλάκα μου. Δεν έπρεπε να ξυγηθώ έτσι εκείνη τη μέρα. Αλλά έπρεπε ο κόσμος να ξέρει γιατί όμως. <συλίξε> Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση. Σας την είπα. Έχουν περάσει τα 20 λεπτά. Δεν μου αρέσει το επεισόδιο σήμερα, μουφα, αλλά θα σας βγάλω ή σήμερα ή αύριο το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα και μετά όπως φαίνεται θα σταματήσουν για λίγο καιρό οι εκπομπές και θα ανέβουν κάποια πράγματα που περιμένετε όλοι. Α, θα προσπαθήσω την επόμενη, αυτή τη εβδομάδα δηλαδή, το πρόγραμμα να είναι κάπως πιο ανεβαστικό. Παρατηρήσατε ότι ξεκίνησα κάπως να ανοίγω την καρδιά μου και να προσπαθώ να κήρυξω ένα λόγο, να κάνω κήρυγμα δηλαδή. Α, πιστέψτε με, δεν το είχα καν προγραμματίσει. Είπα, αντί να κάνω ένα επεισόδιο που να λέει για μπλεξίματα και ναρκωτικά, να μιλήσω για το Θεό και από εκείνη τη μέρα απλά, ξέρει. μου σκάσε στο κεφάλι μου και λέω ναι. Έτσι λοιπόν και για αυτό το λόγο Σήμερα που βγήκα να τα πω, νιώθω καλά που τα είπα και νιώθω καλά που έχω αυτή τη, αυτό το σκεπτικό, γιατί έτσι μπορώ να σε συγχωρήσω, Τάσο. Στον κολλαίο να μπορώ να σε κάνω και παρέα ή να σκεφτώ ότι είσαι ο άνθρωπός μου. Ελπίζω εκεί που σε απογοήτευσα εγώ να ήταν μόνο ότι ήταν το που κάμισό μου, ξέρω εγώ, λερωμένο. Για γιατί δεν πιστεύω να σε απαγοήτευσα πουθενά άλλο. Ούτε εγώ σου έγραφα μαλακίες στο YouTube από κάτω. Ήταν ο Μπλάνκι, ο φίλος σου, που κάποτε τα λέγατε. Αλλά σε αυτόν δεν μπορείς να απορρίψεις ευθύνες. Αυτός είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια θέματα, και η μόνη του διέξοδο είναι να φτιάχνει ψεύτικα προφίλ στο ίντερνετ, σε Facebook, Instagram, YouTube και να μπαίνει να προσπαθεί να κάνει έναν χαμό μέσα από το ίντερνετ. Είναι γνωστός και στην αστυνομία, το ξέρουν παντού και για πολύ ακόμα χειρότερα πράγματα. Α, αυτά εν ολίγης. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να δω κάποια ερώτηση με κεφαλαία... Εσύ με μηδενιστή πώς θα πας. Με μηδενιστή τώρα έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Αλλά εντάξει, καλά τα πάμε. Καλύτερα από ότι με τον νήπο. Τι λέει για λεφτά, λέει. Τα λεφτά έτσι σε κάνουμε. Θα σου πω, εγώ δεν τα... Δεν τη ζηλεύω την επιτυχία. Ε, ο καθένας έχει την δικιά του επιτυχία. Απλά το θέμα είναι μέσα στο πέρασμά σου, ρε φίλε, να αφήνει καθαρό το δρόμο πίσω σου. Μην αφήνει και τα σκάτα σου εκεί. Γιατί ξέρει τι τυχαίνει και θα τα πατήσει εσύ μετά κάποιο νου αλλού νου. Δεν ξέρω. Πρέπει κάπω να ενωθούμε. Α, σαν άνθρωποι, στο μυαλό, για να φτάσουμε σε level τέτοια, ώστε να μην χρειάζεται καν να εξηγούμε, να μην τσακωνόμαστε καν. Α, αυτά για σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και θα τα πούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο. Peace.